Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και απόψε. Είναι η τρίτη συνάντησή μας. Κατά την οποία θα συνεχίσουμε την επεξεργασία και την ανάλυση της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. Όπως είπαμε και στις προηγούμενες συναντήσεις μας, η επί του όρους ομιλία είναι ένα κείμενο που διασώζεται στα κεφάλαια 5, 6 και 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και συμπυκνώνει την διδασκαλία του Κυρίου και αποκαλύπτει και απαντά στο ερώτημα το οποίο είναι η προμετωπίδα του θέματος των φετινών μας συναντήσεων: τι θέλει ο Θεός από μας. Και το πρώτο μέρος της επί του όρους ομιλίας αφορά τους γνωστούς μακαρισμούς του Κυρίου, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από την πρώτη λέξη «μακάρι». «Μακάρι η μεν», «μακάρι η δε». «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι», ο πρώτος. «Μακάρι οι υπενθούντες», ότι αυτοί παρακληθήσονται, ο τρίτος μακαρισμός με τον οποίο θα ασχοληθούμε απόψε. «Είναι ευτυχής», λέει ο Χριστός, «στον απόλυτο βαθμό», γιατί αν θυμάστε διαχωρίσαμε τον όρο «μακάριος» από τον όρο «ευτυχισμένος». Ο «μακάριος» είναι ανώτερος όρος από τον όρο «ευτυχισμένο», ξεπερνά ίσως κατάτι και τα ανθρώπινα μέτρα. «Είναι μακάρι», λέει ο Χριστός, «εκείνοι οι οποίοι πενθούν». Όταν μιλάμε για πένθος, πρέπει να το διαχωρίσουμε από άλλα παραπλήσια συναισθήματα, τα οποία συχνά πυκνά κυριεύουν την ύπαρξή μας και ταλαιπωρούν τον συναισθηματικό μας κόσμο. Ας πούμε, ο πόνος, η θλίψη που μπορούν να βιώνουμε οι άνθρωποι εξαιτίας ποικίλων περιστάσεων. Το πένθος δεν έχει καμιά σχέση ούτε με τον πόνο, τον κοινό, ούτε με τη θλίψη. Τα ξεπερνά ως έννοια, γιατί συνδέεται αποκλειστικά με την απώλεια αγαπημένων προσώπων. Συνδέεται με το θάνατο. Ο άνθρωπος όταν βιώνει την απώλεια ενός δικού του προσώπου, δεν θλίβεται απλώς, δεν πονά απλώς, αλλά πενθεί. Και η λέξη πένθος, όπως θα επιβεβαιώσουν οι φιλόλογοι, προέρχεται από το ρήμα θνίσκο, το αρχαιοελληνικό, που σημαίνει πεθαίνω. Άρα λοιπόν το πένθος συνδέεται αποκλειστικά με τον θάνατο αγαπημένων προσώπων. Γι' αυτό ακούγεται κάπως περίεργη, δυσερμήνευτη αυτή η αρχή, η διδασκαλία την οποία διδάσκει ο Κύριος στο σημείο αυτό, λέγοντας ότι είναι μακάρι, ευτυχισμένοι αυτοί οι οποίοι πενθούν. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, ποιος μπορεί να συνδέσει ποτέ την ευτυχία του, τη μακαριότητά του με το πένθος? Όλοι μας έχουμε βιώσει τέτοια συναισθήματα. Όλοι μας έχουμε πενθήσει και πενθούμε όταν χάνουμε δικούς μας ανθρώπους, πολύ στενούς μας ανθρώπους, του πολύ στενού και του ευρύτερου οικογενειακού ή φιλικού μας περιβάλλοντος. Είναι άλλο λοιπόν ο πένθος και άλλο ο πόνος και η θλίψη. Στην κοσμική λογική, την οποία όλοι μας λίγος πολύ κατέχουμε, η ευτυχία συνδέεται με θετικά πράγματα.
Είναι ευτυχισμένος ένας άνθρωπος όταν έχει την υγεία του, όταν έχει επιτυχίες στη ζωή του, όταν έχει επαγγελματική αποκατάσταση, όταν καταξιώνεται, όταν ανεβαίνει, όταν φτιάχνει μια ωραία σχέση συναισθηματική, δημιουργεί οικογένεια και το καθεξής. Αυτά είναι όλα αφορμές που προκαλούν στον άνθρωπο το αίσθημα της ευτυχίας. Όμως κάθε λόγος του Χριστού πρέπει να ξέρουμε ότι δεν αναφέρεται κυρίως στα κοσμικά πράγματα και στα καθημάς, τα πολύ στενά και ανθρώπινα. Ο λόγος του Χριστού παίρνει αφορμές από τα ανθρώπινα, αλλά παραπέμπει σε άλλη προοπτική, στην προοπτική της σωτηρίας της ανθρώπινης ψυχής, στην προοπτική της αιωνιότητας μαζί με τον Χριστό. Άρα για να προσεγγίσουμε τη διδασκαλία του Χριστού πρέπει να την εντάξουμε σε αυτή τη λογική και για να την κατανοήσουμε πρέπει να την ερμηνεύσουμε με αυτή την προοπτική. Διαφορετικά θα την αδικήσουμε. Ο Χριστός ομιλεί για το πένθος, αλλά δεν το εγκλωβίζει στα πλαίσια τα ανθρώπινα που αφορούν την απώλεια αγαπημένων προσώπων. Δεν το συνδέει με τον θάνατο, τον σωματικό του ανθρώπου. Δίνει στο πένθος ο Χριστός πνευματική έννοια, όπως και πίσω από κάθε λόγο του Χριστού επαναλαμβάνω, πρέπει να αναζητούμε το πνευματικό υπόβαθρο και την πνευματική προοπτική. Πρόκειται για το λεγόμενο κατά Χριστόν πένθος, το οποίο βρίσκεται στον αντίποδα του κοσμικού πένθους, του κοινού, του ανθρώπινου πένθους, το οποίο ζούμε όλοι μας σε ανάλογες περιστάσεις. Γι' αυτό το πένθος μίλησε και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θα μας βοηθήσει να το κατανοήσουμε καλά και να κατανοήσουμε τη διαφορά. Λέει στη Β' προς Κορινθίους επιστολή: «Ιγάρ κατά Θεόν λύπη, μετάνοιαν εις σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται». Δηλαδή, η κατά Θεόν λύπη, το κατά Θεόν πένθος για το οποίο μιλούμε, κατεργάζεται, παράγει, δημιουργεί μετάνοια η οποία αποσκοπεί, για την οποία μετάνοια δεν θα μετανιώσουμε ποτέ. Μετάνοιαν η σωτηρία να μεταμέλητον, παράγει μετάνοια που θα μας οδηγήσει στη σωτηρία και για την οποία μετάνοια δεν πρόκειται να μετανοήσουμε ποτέ. Να το πάρουμε πίσω, να αισθανθούμε άσχημα για αυτήν. Εν αντιθέσει με την κατά Θεόν λύπη, η του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. Δηλαδή η κατά Χριστόν λύπη, το κατά Χριστόν πένθος, με απλά λόγια οδηγεί στη ζωή μαζί με τον Χριστό, το κατά κόσμον πένθος οδηγεί στο θάνατο της ψυχής, γιατί μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες για τον θάνατο, για τον άνθρωπο, όταν δεν μπορέσει να το ελέγξει αυτό το πένθος, όταν δεν μπορέσει να το χειραγωγήσει και αφαιθεί να χειραγωγηθεί από αυτό. Τι συμβαίνει τότε? Μπορεί παραδείγματος χάρη από ένα βαρύτατο πένθος, το οποίο θα οδηγήσει τον άνθρωπο σε κατάρρευση ψυχική και σωματική, να κλονιστεί η υγεία του και να οδηγηθεί στο θάνατο. Αυτό είναι κάτι που και η επιστήμη το παραδέχεται χωρίς κανέναν ενδιασμό, μιλώντας για ασθένειες οι οποίες προξενούνται ή και επιδεινώνονται αν υπάρχουν σε κατάσταση έτσι πολύ αρχική, αν προκύψει μία αθεράπευτη θλίψη.
ένα πολύ μεγάλο και βαρύτατο πένθος. Βλέπετε ότι αυτό το πένθος, το κοσμικό, το οποίο είναι ανεξέλεγκτο και δεν μπορεί να ελεγχθεί και να χειραγωγηθεί από τον άνθρωπο και να τοποθετηθεί στη σωστή του βάση, μπορεί να αποβεί ζημιογόνο, νοσηρό, να οδηγήσει σε πνευματική κατάπτωση, αλλά ακόμα και στο σωματικό θάνατο. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων και γνωστών μας ανθρώπων. Στον αντίποδα, στην αντίληψη και στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, το καταχριστόν πένθος για το οποίο μιλεί ο Κύριος εδώ και μακαρίζει εκείνους οι οποίοι το φέρουν, είναι πένθος χαροποιό. Προκαλεί αυτό που ονομάζουμε χαρμολύπη. Έχουμε ακούσει αυτή την υπέροχη λέξη, η οποία μόνο στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει. Ο συνδυασμός και η συνύπαρξη μέσα στον άνθρωπο των δύο αυτών αισθημάτων ταυτοχρόνως, της χαράς και της λύπης. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μία περίοδος χαρμολύπης. Είναι μία περίοδος χαράς, γιατί προετοιμαζόμαστε πνευματικώς για να υποδεχθούμε τη μεγίστη των εορτών, την Ανάσταση του Κυρίου, το Πάσχα, και ταυτόχρονα είναι μία περίοδος λύπης, γιατί είναι περίοδος πνευματικού αγώνος στη διάρκεια του οποίου ο άνθρωπος καλείται να νικήσει τον εαυτό του, να νικήσει τα πάθη του και δια του πένθους του κατά Χριστό να οδηγηθεί στη μετάνοια. Και μόνον εφόσον το πετύχει αυτό μπορεί να βιώσει την ευδαιμονία του Πάσχα. Αληθινά, μακάρια, διαφορετικά το Πάσχα θα είναι μία στιγμή μέσα στον χρόνο, μία συμβατική γιορτή. Το κατά Θεόν πένθος λοιπόν είναι μακάριο, είναι ευλογημένο, είναι θεοποιόν, γιατί οδηγεί τον άνθρωπο στη θέωση. Και πώς τον οδηγεί στη θέωση? Στην ομοιότητα με τον Θεό, στην προσέγγιση του Θεού δηλαδή. Γιατί δεν του επιτρέπει να βουλιάξει στο τέλμα και στην απελπισία. Πόσες φορές αντιμετωπίζουμε εμείς οι άνθρωποι αυτό το κίνδυνο και δυστυχώς πάρα πολλοί πέφτουν στην παγίδα. Μια σφοδρή θλίψη, ένας βαρύτατος πόνος, ένα βαρύτατο πένθος, ακόμα και μια πολύ μεγάλη αμαρτία μπορεί να μας οδηγήσει στην απελπισία. Και αυτό είναι πειρασμικό, είναι δαιμονική ενέργεια. Πολλές φορές οι άνθρωποι που αμαρτάνουν, όλοι μας αμαρτάνουμε, αλλά σκέπτονται όταν μάλιστα έχουν διαπράξει σοβαρά αμαρτήματα ή και επαναλαμβανόμενα αμαρτήματα. Εγώ είμαι τόσο αμαρτωλός, ώστε δεν υπάρχει περίπτωση να βρω συγχώρηση από το Θεό. Είμαι καταδικασμένος. Άρα δεν έχει νόημα να πάω να εξομολογηθώ. Έχω χάσει το παιχνίδι. Αυτή η αίσθηση ενός ανθρώπου ο οποίος βαρύνεται με ψυχικά τραύματα, με βαρύτατες αμαρτίες, μπορεί να τον οδηγεί στην απελπισία όταν δεν τον οδηγεί στη μετάνοια. Αντί το πένθος, η λύπη, να λάβει χριστοειδή χαρακτήρα, λαμβάνει κοσμικό χαρακτήρα και τον συντρίβει. Αυτό είναι ενέργεια του διαβόλου, ο οποίος θέλει να μας ρίξει την απελπισία. Ο άνθρωπος που απελπίζεται δεν μπορεί να μετανοήσει. Ο άνθρωπος που θεωρεί τον εαυτό του ξεγραμμένο δεν μπορεί να έλθει σε κοινωνία με τον Χριστό και να βρει τη λύτρωση και τη σωτηρία. Εν αντιθέσει, όταν ο άνθρωπος μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις των πτώσεων, της αμαρτωλότητός του, της πάλης με τα πάθη του, οδηγηθεί στο χαροποιό
και κατά Χριστόν πένθος, πενθεί δηλαδή και συντρίβεται εσωτερικά, αλλά δεν απελπίζεται και αναζητεί το Θεό, τότε αυτό το πένθος γίνεται αφορμή σωτηρίας. Το καταλάβαμε. Γι' αυτό και είναι μακάριο ο πένθος. Εν αντιθέσει με το άλλο, το οποίο από ανθρώπινο γίνεται τελικά δαιμονικό. Πρέπει λίγο να το αναλύσουμε καλύτερα, για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το κοσμικό από το πνευματικό πένθος. Αν μια κατάσταση δημιουργεί μέσα μας απελπισία, απόγνωση, ψυχικό σκοτάδι, φοβερό πράγμα αυτό, η ψυχή του ανθρώπου να σκοτεινιάσει από την απόγνωση που προκαλεί η ενέργεια του διαβόλου μέσα. Το σκοτάδι είναι ο διάβολος στη ζωή μας. Το να μην έχει ελπίδα σωτηρίας ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο και αυτά τα συναισθήματα μας βυθίσουν σε αδιέξοδα, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν προέρχονται από τον Θεό. Σε καμία περίπτωση. Το πένθος και η θλίψη που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις είναι ενέργειες του διαβόλου και απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Θεό. Μάλιστα, όταν τα συναισθήματα αυτά προκύπτουν από τα βάρη των αμαρτιών μας, όπως είπαμε, είναι εξώφαλμο έργο του διαβόλου. Μα αυτό δεν θέλει ο διάβολος. Το έργο του είναι να μας συντρίψει ψυχικά και να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει σωτηρία για μας. Ο άνθρωπος που το πιστεύει αυτό δεν αναζητεί τη σωτηρία του, δεν προστρέχει στην κολυμβήθρα της μετανοίας για να αποκαταστήσει τη σχέση του με το Θεό και να ξεπλύνει τα βάρη των αμαρτιών του. Αν όμως, παρά τις πτώσεις και τα λάθη μας, παρά τα πνευματικά μας ολισθήματα, παρά την αμαρτωλότητά μας, έχουμε αυτή την αίσθηση του πένθους, όπως το διδάσκει ο Κύριος και η Εκκλησία μας, ως ελπίδα στο έλεος του Θεού, τότε αυτό το πένθος και αυτή η αίσθηση, δια του μυστηρίου της μετανοίας, θα μας οδηγήσει στην παρηγορία, την άνωθεν παρηγορία, αλλά και στην ένωση με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός, αγαπητοί μου, ανέβηκε στο Σταυρό ακριβώς γι' αυτό, για να μας λυτρώσει από αυτά τα βάρη, από αυτόν τον Σταυρό των αμαρτιών, ο οποίος υπό διαφορετικές συνθήκες συντρίβει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην απώλεια. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, το πένθος μεταλλάσσεται και γίνεται αφορμή παρηγορίας, παρακλήσεως, όπως λέμε. Είναι ωραιότερος ο όρος παράκληση. Παράκληση παρηγοριάς είναι. Και είναι διάβαση προς τη μετάνοια. Θα σας θυμίσω μερικές μόνο περιπτώσεις γνωστές από τη βιβλική ιστορία ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν από αυτή τη διαδικασία, βίωσαν δηλαδή το πένθος λόγω των βαρύτατων πτώσεών τους ενώπιον του Θεού, αλλά αντί να οδηγηθούν στην απώλεια και στην απόγνωση, μετατρέποντας αυτό το πένθος σε κοσμική και ανθρώπινη κατάσταση, ακριβώς επειδή μίλησε μέσα τους ο Θεός, το χρησιμοποίησαν με τέτοιο τρόπο ώστε όχι απλώς να σωθούν και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με το Θεό, αλλά να είναι από τους κορυφαίους Αγίους της Εκκλησίας μας διαχρονικά. Από την Παλαιά Διαθήκη σας θυμίζω μόνο τον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ, τον προφητάνακτα, όπως λέμε, Δαβίδ, ο οποίος είχε υποπέσει σε βαρύτατα αμαρτήματα και μοιχείας
και έγινε αφορμή εμέσως πλην σαφώς να πεθάνει ο στρατηγός του στον πόλεμο για να πάρει γυναίκα του τη γυναίκα του, δηλαδή ήταν ο ηθικός αυτουργός, τον έστειλε στην πρώτη γραμμή για να σκοτωθεί και να του μείνει η γυναίκα του. Ο Δαβίδ πριν δει πρόσωπο Θεού και πριν έλθει, πριν αποκτήσει νουν Θεού, αυτό συνέτριψε τον Δαβίδ. Ήρθε εις αυτόν ο Δαβίδ. Και δύο επιλογές είχε. Ή αυτή η συντριβή να τον οδηγήσει στο να πάει να κρεμαστεί, όπως έκανε κάποιος άλλος αιώνες μετά, ή να μετανοήσει ενώπιον του Θεού. Να εξομολογηθεί το έγκλημά του και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Και αυτή η εξομολόγηση του Δαβίδ, η ειλικρινής του μετάνοια, καταγράφεται στους περίφημους ψαλμούς του Δαβίδ, που είναι ένα από τα κορυφαία βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και κυρίως στον 50ο ψαλμό, που είναι ο κατεξοχήν ψαλμός της μετανοίας, ο οποίος ξεκινά με το «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Εσύ με το πλήθος των εκτιρμών σου, με το έλεό σου, καθάρισέ με από το ανώμημά μου. Όπερ και γένετο. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου. Παράλληλα με αυτό που έπραξε ο Ιούδας, έπραξε και ο Πέτρος. Τι έκανε ο Ιούδας? Πρόδωσε τον Χριστό. Και ο Πέτρος πρόδωσε τον Χριστό. Όταν στην κρίσιμη στιγμή αυτός ο γίγαντας της χωρίας των Αποστόλων, αυτός ο οποίος πρώτος ομολόγησε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όταν στην κρίσιμη στιγμή μπροστά σε τρία δουλικά είπε «εγώ δεν τον ξέρω αυτόν, μη με μπλέκετε μαζί του», αυτό τι είναι? Προδοσία δεν είναι? Απλώς ο άλλος τα πήρε κιόλας για να το προδώσει. Μόνο που ο Ιούδας συνετρίβει, αλλά τον συνέτριψε ο διάβολος τον Ιούδα και τον έστειλε στην αυτοχειρία, ο δε Πέτρος συνετρίβει, αλλά οδηγήθηκε στη μετάνοια. Ο μεν ένας κυριεύθηκε από το κοσμικό πένθος το οποίο τον οδήγησε στην απώλεια και χειραγωγήθηκε από αυτό, ο δε Πέτρος κυριεύθηκε από το κατά Χριστόν πένθος που τον οδήγησε στη μετάνοια και στη σωτηρία και στην αποκατάσταση. Η τρίτη περίπτωση είναι ο άλλος κορυφαίος των Αποστόλων, ο Παύλος, ο οποίος στην προτέρα ζωή του, όπως γνωρίζουμε, ήτανε διώκτης της Εκκλησίας. Ο Παύλος σ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και μετά την μεταστροφή του είχε πάντοτε προοφθαλμόν τον πρώτερο βίο του. Δεν το ξεχνούσε και αυτό το ομολογούσε στις επιστολές του και του έκανε καλό να το θυμάται, γιατί κατά κάποιο τρόπο τιμωρούσε και τον εαυτό του με τον τρόπο αυτό. Ας πούμε, λέει στην Α προς Κορινθίους ο Παύλος, ο οποίος μισούσε τον Χριστό και δίωκε τους χριστιανούς και την Εκκλησία. Λέει λοιπόν τους Κορινθίους, «εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ο τελευταίος, ως ουκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος». Δεν είμαι ικανός και άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησία. Καταλάβατε την αυτογνωσία του ανδρός, η οποία αυτογνωσία τον οδήγησε στην μετάνοια και η μετάνοια τον έκανε τον πρώτον μετά τον ένα, μετά τον Χριστό, τον κορυφαίο των Αποστόλων. Αυτή η λύπη
Η λύπη αυτών των τριών, που είναι και η λύπη τελικά των Αγίων, των ανθρώπων που ζουν κατά Χριστόν, είναι απόδειξη, αδελφοί μου, πνευματικής ωριμότητας. Ένας ανώριμος πνευματικός άνθρωπος θα οδηγηθεί στην απέναντι πλευρά. Ένας όριμος πνευματικός άνθρωπος δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του να καθυλωθεί στην κόλαση της απόγνωσης, αλλά θα πάρει το δρόμο τον ανοιχτό, τον δρόμο που ανοίγεται μπροστά του διάπλατα και οδηγεί στη σωτηρία και στο Θείο Έλεος. Παρεμφερές με αυτό το οποίο συζητάμε και το οποίο αφορά το κατά Χριστόν πένθος, είναι αυτό που φοράμε εμείς οι κληρικοί και οι μοναχοί, το μαύρο ράσο. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ γιατί είναι μαύρο? Γιατί δεν είναι μπλε, ας πούμε? Γιατί δεν είναι λευκό ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα και είναι μαύρο? Μιλώ για το εξωτερικό, το μεγάλο ράσο, το μακρύ. Η αμφίεση των μοναχών και των κληρικών στην Ορθοδοξία, γιατί στα άλλα χριστιανικά δόγματα έχει αμβλυνθεί πλέον επίσημα. Δεν φορούνε έξω από το ναό η καθολική ιερατική ενδυμασία, εκτός αν είσαι στη Ρώμη και πέριξ του Βατικανού. Θα δεις πολλούς ιερωμένους, αλλά και αυτοί οι ιερωμένοι δεν φοράνε ράσο, φοράνε κουστούμι και ένα αυτό. Πώς το λένε, κολάρα. Ναι. Στον Προτεσταντισμό δεν υπάρχει ούτε για αστείο. Στην Ορθόδοξη παράδοση, λοιπόν, έχουμε το μαύρο ράσο, το οποίο ακριβώς είναι συνυφασμένο με το χαροποιόν πένθος, αυτό για το οποίο μιλούμε. Θυμίζει το ράσο μας τη μαυρίλα στην οποία θα βρεθεί και βρίσκεται ο κόσμος χωρίς Χριστόν. Και είναι η συμμετοχή του κληρικού στο πένθος και στη θλίψη του κόσμου, που ζει χωρίς Χριστόν. Και επειδή ζει χωρίς Χριστόν, δεν μπορεί να ζητήσει το έλεος του Θεού για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ο παπάς, φορώντας το ράσο, το φορά και για αυτούς οι οποίοι είναι μακράν του Θεού, και το φορά και για αυτούς οι οποίοι είναι εγγύς του Θεού. Κυρίως όμως το φορά για να δηλώσει τις δικές του αμαρτίες, την αίσθηση της, του ρήπου της δικής του ψυχής, αλλά και της ψυχής όλων όσοι είναι συνδεδεμένοι πνευματικώς μαζί του. Στην προκειμένη περίπτωση, ένας επίσκοπος με το πίμνιο της επισκοπής του. Ένας ιερεύς με το πίμνιο της ενορίας του. Ένας πνευματικός με τα πνευματικά του τέκνα. Δεν αφορά λοιπόν μόνον εμάς τους φέροντες, αλλά όλους τους χριστιανούς. Εμείς πάνω μας δεν κουβαλούμε μόνο τις δικές μας αμαρτίες, αλλά κουβαλούμε και τις δικές σας αμαρτίες. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό? Ή μάλλον καλύτερα να το πω αλλιώς, το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό εμείς, οι κληρικοί? Φοβάμαι πως όχι. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πενθούμε για τον εαυτό μας ή πρέπει να πενθούμε για τον εαυτό μας και ταυτόχρονα πενθούμε και για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό όσοι βλέπουν το μαύρο ράσο πρέπει να εκτιμούν το γεγονός ότι ο παπάς
κουβαλά και το δικό τους πένθος και να φέρονται αναλόγως. Και δυστυχώς στην εποχή μας αυτό έχει αυλυνθεί. Και εν πολλής έχει αυλυνθεί και με δική μας ευθύνη. Γιατί πολλές φορές εκπέμπουμε μηνύματα με τη ζωή μας, τα οποία, να μην πω το βαρύ όρο, σκανδαλίζουν, αλλά προβληματίζουν τους ανθρώπους. Και σίγουρα δεν προκαλούν αισθήματα σεβασμού. Όμως, αυτοί που ξέρουν, πρέπει να σέβονται τον ρασοφορούντα, αναγνωρίζοντας ότι αυτός κουβαλά αυτό το ράσο και αυτή την ιεροσύνη και για τους ίδιους. Και ζει και προσεύχεται και λειτουργεί και για τους ίδιους. Συνυφασμένο με αυτό που αναλύουμε σήμερα, το οποίο κατ' εμέ είναι πολύ ενδιαφέρον ως θέμα, είναι και το γεγονός των δακρύων. Πένθος χωρίς δάκρυα γίνεται? Θα γίνεται. Και κατά Χριστόν πένθος χωρίς δάκρυα γίνεται? Βέβαια, τα δάκρυα δεν είναι όλα ίδια. Οι άνθρωποι μπορούμε να δακρύσουμε και να κλάψουμε για πολλούς λόγους. Η εμπειρία έχει διακρίνει τριών ειδών δάκρυα. Τα πρώτα είναι τα φυσικά δάκρυα. Αυτά τα οποία είναι και τα πιο συνηθισμένα, που προέρχονται από τον πόνο το σωματικό, από μια ασθένεια, από μια αποτυχία στη ζωή, από μια δυστυχισμένη στιγμή, από ένα θάνατο. Αυτά τα δάκρυα όμως, τα οποία είναι φυσικά και δεν είναι εφάμαρτα, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη πνευματική ωφέλεια εφόσον τα εκμεταλλευτούμε προς την κατεύθυνση αυτή και δεν επιτρέψουμε να μας οδηγήσουν στην άλλη πλευρά, να μας οδηγήσουν στην απόγνωση και στην απελπισία. Δηλαδή, όποιος ερμηνεύει τον πόνο και τη θλίψη και τα δάκρυα που προέρχονται από αυτά με πνευματικό τρόπο, ωφελείται πνευματικά. Υπάρχουν τα εμπαθή δάκρυα. Δηλαδή, μπορεί να μας έρθουν δάκρυα στα μάτια από μεγάλο θυμό, από οργή, από εσωτερική ένταση, από φιλιδονία. Από φιλιδονία, δηλαδή να θέλεις να βιώσεις αυτό το συναίσθημα με έναν τρόπο ολοκληρωτικό και να μην μπορείς, και επειδή δεν μπορείς, να έρχονται δάκρυα απελπισία στα μάτια σου, ή από φιλοδοξία, από εγωισμό, από σκληρότητα. Και οι σκληροί κλαίνε, αλλά κλαίνε για λάθος λόγους. Από φιλοδοξία. Έχω μέσα μου φιλοδοξία και εγωισμό να ανέβω ψηλά, να κατακτήσω αξιώματα, θέσεις, επένους. Και επειδή δεν το καταφέρνω, επειδή κάποιοι άλλοι μου βγαίνουν από δεξιά, μου βγαίνουν από αριστερά, επειδή νιώθω ότι αδικούμε, έρχονται δάκρυα στα μάτια μου. Αυτά τα δάκρυα είναι τα εμπαθή δάκρυα και πρόκειται για την απόλυτη διαστροφή των δακρύων. Δεν θα έπρεπε να κλαίμε για αυτά τα πράγματα. Είναι η διαστροφή των φυσικών δακρύων. Δεν είναι δηλαδή προς τη σωστή κατεύθυνση. Και υπάρχουν και εκείνα τα δάκρυα που προέρχονται από τη Θεία Χάρη. Είναι το λεγόμενο χαροποιόν πένθος, για τον οποίο ήδη μιλήσαμε, και αυτά τα δάκρυα είναι καρπός μετανοίας, εσωτερικής αναγέννησης του ανθρώπου, που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, με τα δάκρυα. Έχουμε γίνει πολλές φορές μάρτυρες ανθρώπων οι οποίοι έρχονται να κοινωνήσουν και έχουν δάκρυα στα μάτια. Προσωπικά με συγκλονίζει αυτή η εικόνα. Την έχω δει πολλές φορές. Δόξα τω Θεώ, πολλές φορές τη συναντώ. Ή ας πούμε, να βλέπουμε κληρικούς
οι οποίοι ενώπιον της Αγίας Τραπέζης την ώρα της τέλειας του μυστηρίου να δακρύζουν. Από συγκλονισμό εσωτερικό. Οι μοναχούς και μοναχές να έρχονται να κοινωνήσουν και να είναι δακρυσμένοι. Έχουν επίγνωση τι συμβαίνει. Διάβαζα σε ένα ωραίο βιβλίο του Μητροπολίτου Λεμεσού από την Κύπρο, του Αθανασίου, ότι όταν ήταν νεαρός μοναχός στο Άγιον Όρος, σε κάθε θεία λειτουργία έβλεπε ένα γεροντάκι, καλόγερο, ο οποίος πήγαινε, κοινωνούσε και όταν επέστρεφε στο στασίδι του, έκανε έτσι πάνω στο στασίδι και αναλυόταν σε θρήνο. Σε θρήνο. Δεν μπορούσε να κρατήσει το κλάμα και τα δάκρυά του. Μα θα πει κανείς, καλά, μόλις κοινώνησε αυτός θα έπρεπε να έχει χαρά. Μα από χαρά έκλαιγε. Και από χαρά, γιατί κοινώνησε το σώμα του και το αίμα του Χριστού και ενώθηκε μαζί του, αλλά και από λύπη, να η χαρμολύπη, γιατί τον συγκλώνησε το γεγονός ότι παρά την αμαρτωλότητά του, παρά την αναξιότητά του, ο Θεός τον καταδέχθηκε ακόμα μια φορά. Και αυτή η εσωτερική κατάσταση τον οδηγεί στα δάκρυα, τα οποία και αυτά έχουν στάδια. Στην αρχή είναι δάκρυα καυστικά, τα λένε οι πατέρες, καθαρτικά, δηλαδή συντελούν στην κάθαρση μέσα από τα δάκρυα. Όπως έχουμε μία βρωμιά και ρίχνουμε νερό για να ξεπληθεί και να καθαρίσει. Έτσι και τα δάκρυα συντελούν στην κάθαρση της ψυχής. Στη Μεγάλη Σαρακοστή έχουμε πολύ ωραίους ύμνους που αναφέρονται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Στην χρησιμότητα των δακρύων για την κάθαρση της ψυχής. Θα σας θυμίσω δύο ύμνους από αυτούς. Ήθελον, ήθελα, δάκρυσιν εξαλείψε των αιμών τεσμάτων Κύριε το χειρόγραφο. Ήθελα, λέει, να εξαλείψω με τα δάκρυά μου το χειρόγραφο των αμαρτιών μου και το υπόλοιπο της ζωής μου δια μετανοίας ευαρεστήσεις και να σε ευαρεστήσω με τη μετάνοιά μου για όλο τον υπόλοιπο βίο μου, λέμε στον Χριστό. Αλλά ο εχθρός απατάμε, με απατά ο εχθρός, ο διάβολος, και πολεμεί την ψυχή μου. Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσα μου. Κύριε, πριν χάσω την ψυχή μου, σώσα μου. Ψάλλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή. Τονίζοντας τη χρησιμότητα των δακρύων, με τα δάκρυα εξαλείφουμε τον χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Πολύ ωραία φράση, ποιητική μεν, αλλά και αποκαλυπτική. Και στην ακολουθία της, του μεγάλου και αγγελικού σχήματος, ψάλλουμε «Πλύνον με τις δάκρυσή μου σωτήρ», πλύνε με, καθάρισό με τα δάκρυά μου σωτήρα, «ότι ρερύπω με εν πολλές αμαρτίες», γιατί βρώμησα από τις πολλές μου αμαρτίες. Τα δάκρυα λοιπόν έχουν καθαρτικό περιεχόμενο και καθαρτική ενέργεια. Και ενώ ξεκινούν έτσι, όσο ο άνθρωπος προχωρά πνευματικά και οριμάζει, γίνονται χαροπιά. Δηλαδή, δακρύζουμε και κλαίμε από χαρά. Γι' αυτό και οι Άγιοι, όπως διαβάζουμε στα συναξάρια, είχαν αδιάλειπτα δάκρυα. Κάποιος κοσμικός θα πει τώρα, ακούγοντας αυτά, «Βρε, μήπως είχανε τίποτα ψυχοπαθολογικό όλοι αυτοί και έκλαιγαν στα καλά του καθουμένου?» Γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν μιλάμε για ένα ψυχοπαθολογικό φαινόμενο, αλλά μιλάμε για ένα πνευματικό φαινόμενο. Το ψυχοπαθολογικό είναι έκφραση κάποιας βλάβης, ψυχικής. Είναι έκφραση δυστυχίας εσωτερικής. Στην περίπτωση αυτή όμως, είναι έκφραση και ξεχύλισμα της καρδιάς μας από τον Θείο Έρωτα και την ευγνωμοσύνη μας στον Θεό, γιατί μας δέχεται
μας καταδέχεται παρά την κατάστασή μας και την αμαρτωλότητά μας. Λέει Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Τα πρώτα δάκρυα που έρχονται στον άνθρωπο που αγωνίζεται πνευματικά είναι δάκρυα μετανοίας. Πονάς βαθιά και ειλικρινά για το σφάλμα σου και κλαις με ταπείνωση. Τα δάκρυα αυτά καταβάλουν τον άνθρωπο, αλλά έχουν και θεία παρηγορία. Όταν όμως η ψυχή συμφιλειωθεί με το Θεό, έρχονται τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης και της δοξολογίας, που είναι δάκρυα αγαλιάσεως. Τότε η ψυχή βρίσκεται σε άλλον χώρο, φτερουγίζει στην απαλή εκείνη γλυκύτητα την παραδεισένια, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος βίωνε αυτή την εμπειρία των δακρύων σε όλη του τη ζωή. Και ο μακαριστός γέροντας ο Εφραίμ της Κήτης του Αγίου Ανδρέα στο Άγιον Όρος έλεγε: «Είναι τα δάκρυα ένα πανάκριβο χάρισμα που δύσκολα έρχεται και εύκολα φεύγει. Πότε? Αν υπερηφανευτούμε». Αν δηλαδή κανείς, ανοίγω εγώ παρένθεση, του έρθουνε δάκρυα κατανήξεως και εσωτερικής συντριβής και πει: «Όπα, τι έκανα εγώ τώρα, τι κατόρθωμα είναι αυτό, άπα, χάθηκε η χάρις». Γιατί μπήκε ο εγωισμός, μπήκε η υπερηφάνεια στη μέση και συνεχίζει. Χωρίς αυτά τα δάκρυα δεν πρόκειται να καθαρίσει τελείως η ψυχή μας. Όμως αδελφοί μου, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα δάκρυα, για να το προσέχουμε, δεν είναι αυτοσκοπός. Μην δηλαδή πει κανείς: «Εγώ μια ζωή αγωνίζομαι και ποτέ δεν ήρθαν δάκρυα στα μάτια μου, άρα έχασα, άρα δεν έκανα τίποτα, άρα ο Θεός με αποστρέφεται». Όχι. Ο κάθε άνθρωπος εκφράζεται διαφορετικά. Υπάρχουν και τα δάκρυα της ψυχής. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δακρύζουν εσωτερικά και όχι εκείνοι απλώς που δακρύζουν και με την εξωτερική φανέρωση των δακρύων. Μην πιστέψουμε λοιπόν ότι είναι αυτός σκοπός και επειδή δεν το καταφέραμε θα χάσουμε την ψυχή μας, γιατί αυτό είναι πλάνη. Και ολοκληρώνουμε. Μακάρι οι πενθούντες. Γιατί είναι μακάρι? Ότι αυτοί παρακληθήσονται, λέει ο Χριστός. Θα παρακληθούν οι μακάριοι, όπως τους περιγράψαμε. Οι πενθούντες, οι βιούντες δηλαδή, το κατά Θεόν πένθος, όπως το αναλύσαμε. Αυτοί θα παρακληθούν. Αυτή είναι η αμοιβή τους. Η Θεία Παρηγορία είναι η ανταπόδοση από τον Θεό. Μια Θεία Παρηγορία και σε αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα. Ανώτερη από κάθε ανθρώπινη παρηγορία. Δεν μπορεί να συγκριθεί η Θεία Παράκληση με την ανθρώπινη παρηγορία. Σε αυτή τη ζωή, όταν ο άνθρωπος επιτύχει το κατά Θεόν πένθος, η άνωθεν παρηγορία είναι αυτό το αίσθημα της εσωτερικής ειρήνης. Μπορεί να χαλάει ο κόσμος γύρω μας, αλλά ο άνθρωπος κρατά τη σχέση με το Θεό μέσα του ζωντανή και δεν αφήνει τίποτα να την καταστρέψει, να τη διαστρέψει. Εκφράζεται επίσης με τη διέγερση περαιτέρω επιθυμίας για πνευματικό αγώνα, για ακόμα περισσότερη άσκηση, για ακόμα περισσότερο πνευματικό αγώνισμα, κυρίως της προσευχής. Και βέβαια αυτή η παράκληση, η άνωθεν, ενισχύει την πίστη μας και την ελπίδα στον Θεό. Όμως τι νόημα θα είχε αν η άνωθεν παράκληση παρέμενε μόνο σε αυτή τη ζωή? Το ζητούμενο και ο αληθινός της χαρακτήρας επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Και αυτό περιγράφεται θαυμάσια στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννη. Θα σας διαβάσω αυτό το απόσπασμα από το 7ο κεφάλαιο
του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Είδον, είδα, και ειδού πολύ, πολύς όχλος, όν αριθμεί σε αυτόν ουδή σε δύναμη». Δεν μπορούσε να αριθμηθεί αυτός ο όχλος. «Εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών». Το καταλαβαίνουμε. Μας μιλάει για την στιγμή, για το τέλος, για τη δευτέρα παρουσία, όταν πάντα τα έθνη θα εμφανιστούν ενώπιον του Θεού. «Εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου». Του θρόνου του Θεού, του αρνίου που είναι ο Χριστός. «Περιβεβλημένους στολάς λευκάς». Μιλά για τους εσωσμένους ο Ιωάννης εδώ. «Και φήνικες εν τεσχερσίν αυτών». Κρατούσαν φήνικες. Είναι σύμβολο νίκης ο φήνικας. «Ούτι εισήν οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης». Αυτοί, λέει, προέρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη. Αυτόν τον πόνο, τον πένθο, το πένθος που έζησαν στη ζωή τους όσο ζούσαν. «Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτά σεν το αίμα του αρνίου». Καθάρισαν, λέει, τις ψυχές τους και τις λεύκαναν τις ψυχές τους με το αίμα του Χριστού. «Δια τούτο εισήν ενώπιον του θρόνου του Θεού». Γι' αυτό είναι ενώπιον του Θεού. «Και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυχτός εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς». Και ο Θεός που κάθεται στο θρόνο του θα κατοικήσει μέσα τους. «Ου πεινάσου συνέτη». Δεν θα ξαναπεινάσουν. «Ουδέ διψίσου συνέτη». «Ουδου μη πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ παν κάβουν». Δεν θα ξαναπέσει πάνω τους ο ήλιος για να τους κάψει. «Ότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου ποιμανεί αυτούς». Ο Χριστός πλέον τους ποιμένει. «Και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων». Και προσέξτε, «και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών». Πλέον τα δάκρυα που έφυναν στη ζωή αυτή, τα δάκρυα του καταχριστών πένθους, τα οποία ελεύκαναν τις ψυχές τους, πλέον θα εξαλειφθούν. Γιατί στην αιωνιότητα ουκ έστι λύπη, ουκ στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Τι ωραία που το περιγράφει ο Ιωάννης, με πόσο δυνατές εικόνες στην Αποκάλυψη, αυτό το αποκαλυπτικό γεγονός των εσχάτων. Αυτά ήθελα να σας πω απόψε, αδελφοί μου, για τον τρίτο μακαρισμό. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Και θέλω να πιστεύω ότι όπως εμένα πολύ με συνεπήρε αυτή η ερμηνεία, για την οποία μελέτησα πολύ και ο ίδιος, έτσι θα άρεσε και σε εσάς και θα προβλημάτισε και εσάς και θα ξεδιάλυνε τις έννοιες, για να μην πιστεύουμε και νομίζουμε άλλα αντί άλλων.